φίλοι και φίλες, την ομιλία μας για το 666, για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων. Για όσους από εσάς άνοιξαν αυτή τη στιγμή τους δέχτες τους, ευρίσκονται στην εκπομπή Φωνή του Πατροκοσμά, που γίνεται κάθε Κυριακή στο κανάλι 67, 10 περίπου η ώρα έως 12 και πολλές φορές και λίγο αργότερα. Τα τηλεφωνήματα τα οποία έχουν φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή στο σταθμό, στους τηλεφωνήτες, στους τηλεφωνητάς, είναι πάρα πολλά, δεκάδες, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και πραγματικά με συγκινείτε από το ενδιαφέρον σας και από το πλήθος των τηλεφωνημάτων σας και τα θερμά συγχαρητήρια. Και εγώ σας ευχαριστώ, μου δίνετε έτσι κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω αυτές τις εκπομπές και να, όσο μπορώ με την βοήθεια του Θεού και τις ταπεινές μου δυνάμεις, να σας λέγω αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζω και αυτά τα πράγματα τα οποία καίνε και απασχολούν όλους μας στις δύσκολες αυτές οι μέρες στις οποίες ζούμε. Και ο προηγούμενος ύμνος που ακούσατε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ως γνωστόν, είναι και αυτός ένας από τους ύμνους της κασέτας που έχει παράγει ο σύλλογός μας, της διπλής κασέτας, και την οποία μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο μας, στον Πατροκοσμά. Ερχόμαστε λοιπόν εις τον επίλογο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και αμέσως μετά στα δεκάδες δικά σας τηλεφωνήματα. Η εκπομπή ζωντανή, όπως θα διαπιστώσετε εσείς που έχετε πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον, και όσοι έχετε πάρει άλλες φορές τηλέφωνο όταν απαντάμε στα ερωτήματά σας. Είδαμε λοιπόν ότι πόσο επικίνδυνη είναι η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα που ψηφίστηκε το 1986 με το νόμο 1599, καθώς και η τροποποίηση που έγινε το 1991. Είδαμε πόσο επικίνδυνη είναι και αυτή η καινούργια κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων και είδαμε ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση υπήρχε και υπάρχει ο επάρατος και κατηραμένος αριθμός 666. Σας το είχα δείξει προηγουμένως από κοντινό πλάνο. Εδώ είναι η κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων που σας είχα δείξει με τον γραμμικό κώδικα, με τον Bar Go System. Ποιος Bar Go System, ως γνωστόν, λειτουργεί με τον αριθμό, με τον κώδικα 666. Είδαμε ότι πότε ο αριθμός αυτός είναι ένας αθώος αριθμός και ένας τυχαίος αριθμός και δεν μας φοβίζει ούτε μας τρομάζει καθόλου, και πότε αυτός ο αριθμός πάβει να είναι αθώος και τυχαίος και γίνεται συγκεκριμένος και συμβολοποιημένος και ειδωλοποιημένος και δεν πρέπει να τον δεχόμαστε και να τον αποδεχτούμε, διότι είναι πλέον το σφράγισμα, είναι πλέον άρνηση του Κυρίου μας και της πίστεώς μας και σύνταξη με τον διάβολο και με τον Αντίχριστο και τα όργανά του. Εδώ, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω τα εξής, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι δεν πρέπει να κοιτάζουμε ως συνήθως και όπως θέλω μας παραπαλήσουν πολλές φορές όλες οι σκοτεινές δυνάμεις διαμέσου του σιωνισμού και των πλοκάμιότων, ότι και να μας παρουσιάσουν μόνο το δέντρο. Πίσω από κάθε δέντρο υπάρχει ένα δάσος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Λοιπόν, πίσω από αυτό το ένα γεγονός, το συγκεκριμένο γεγονός των ταυτοτήτων ή των καρτών κοινωνικών ασφαλίσεως, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, τα οποία όλα αυτά είναι, αυτό θα λέγαμε, η ταυτότητα ή η κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων είναι ένα κομμάτι παζλ. Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες ή δεκάδες άλλα κομμάτια που δημιουργούν, εάν τοποθετηθούν σωστά, μία εικόνα την οποία, εάν κάποιος από αυτός που ασχολείται με το παιχνίδι βάλει μόνο ένα κομμάτι, μεμονωμένο και ανεξάρτητο από όλα τα άλλα, δεν μπορεί να διακρίνει τι γίνεται. Και μπορεί κάποιος να είναι καλά. Είναι δυνατόν με την ταυτότητα ή με την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων να συμβούν αυτά και αυτά και να κινδυνεύουν από αυτούς και αυτούς και αυτούς τους λόγους και κινδύνους? Αλλά όμως, όπως είδαμε και σε άλλες εκπομπές, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εάν τα δούμε όλα μαζί, συγκεντρωμένα όλα τα σημεία των καιρών, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά κάτι τρέχει. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι δυνατόν για 2.000 χρόνια, για 7.000 χρόνια, να μην υπήρχε αυτός ο αριθμός 666 και ξαφνικά ο σαν απομηχανής Θεός παρουσιάστηκε παγκοσμίως
και έχει κατακλείσει όλα τα μπορέματα. Από πού και ως πού. Τυχαία. Συμπτωματικά. Είναι δυνατόν. Σύμπτωση είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για μια φορά ή για δύο φορές. Κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά και σταθερά και κάποια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Κάτι το οποίο γίνεται οργανωμένα και ενορχιστρωμένα από όλα τα κράτη και από όλες τις χώρες και από όλα τα πράγματα και αντικείμενα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Κάτι τρέχει. Κάτι θέλουν να μας πούν αυτοί οι κύριοι. Τι. Μήπως θέλουν να μας προετοιμάσουν στο να εθίσουμε, να εθιστούμε στον αριθμό 666. Μήπως θέλουν να μας προετοιμάσουν στην έλευση του αναμενόμενου πολιτικού τους ηγέτου, του Μεσσία τους, του Σωτήρα τους ή κατ' εμάς του Αντιχρίστου. Τι θέλουν να μας πούν. Μήπως κάνουν διαφήμιση της εξουσίας τους και της δυνάμειός των. Τι από όλα αυτά ή και όλα αυτά μαζί και άλλα πολλά περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να μην στεκόμαστε μόνο σε ένα σημείο, αλλά να κοιτάζουμε πιο σφαιρικά και ολοκληρωμένα όλα αυτά τα κομμάτια και όλα αυτά τα σημεία για να συνειδητοποιήσουμε ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Βρισκόμαστε σε εσκατολογικές και αποκαλυπτικές ημέρες. Και ίσως, όπως έχουμε πει, δεν αποκλείται να βρισκόμαστε και στην εποχή του Αντιχρίστου. Λοιπόν, ας προσέξουμε, ας ενημερωθούμε, ας αντιδράσουμε άμεσα, διότι άλλως κινδυνεύουμε. Κινδυνεύει η πατρίδα μας, κινδυνεύει η ορθοδοξία μας, κινδυνεύει η προσωπική μας ελευθερία, κινδυνεύουν τα πάντα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ας αφήσουμε λιγάκι τις βιωτικές μέρημνες, ας αφήσουμε λιγάκι το καθημερινό τρέξιμο και το άγχος και ας ενδιαφερθούμε λιγάκι, έστω για ένα δέκατο από ό,τι δείχνουμε ενδιαφέρον να δείξουμε, από ό,τι δείχνουμε για την κοσμική μας ζωή και για τα υλικά πράγματα, ένα δέκατο για τα πραγματικά να δείξουμε ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα φτάσει, θα αρκέσει για να κάνουμε κάποια πράγματα και να ανατρέψουμε με τη βοήθεια του Θεού πάντα όλες αυτούς τους επικείμενους κινδύνους και εχθρούς οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον της Ορθοδοξίας και εναντίον της Ελλάδος.